Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν το Franz Liszt από τα δεξιοτεχνικά του έργα, όπως για παράδειγμα την Ουγγρική Ραψοδία νούμερο 2. Όμως ο Liszt δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος βιρτουόζος, ήταν φυσικά και ένας από τους δύο μεγαλύτερους συνθέτες της εποχής του, μαζί με τον Σοπέν. Και όπως ο Σοπέν, έγραψε και αυτός μερικές από τις ωραιότερες μινιατούρες, μικρά έργα δηλαδή, για πιάνο του ρεπερτορίου. Μερικά από αυτά είναι στη συλλογή έργων που φέρνουν τον τίτλο «Παρηγοριές» στα ελληνικά. Οι περισσότεροι, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν όλα τα έργα της συλλογής, έχουν ακούσει πιθανότατα τουλάχιστον ένα, την τρίτη κονσολασιόν, που πάει ως εξής. Μόνο η τρίτη κονσολασιόν που κάνει αυτή τη συλλογή να ξεχωρίζει. Προσωπικά μου είναι δύσκολο να ξεχωρίσω κάποιες, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω, θα κρατούσα την δεύτερη, την πέμπτη και την έκτη. Τώρα θα επιχειρήσω να παίξω την πέμπτη κονσολασιόν. Thank you.